Καλημέρα και από εμάς. Συνεχίζουμε μετά από τη θαυμάσια διάλεξη με ένα επίσης πολύ ενδιαφέρον στρογγυλό τραπέζι που αφορά τα θεραπευτικά διλήμματα με πολύ καλούς ομιλητές και που νομίζω ότι και θα προκαλέσουν ερωτήματα και θα βοηθήσουν στο να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τους ασθενείς μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το πρώτο θέμα που θα αναπτυχθεί είναι αλφαμέα ή σαρτάνη στην αρχική επιλογή και βέβαια νομίζω ότι δεν χρειάζεται καμία πρόταση για το ποιος είναι ο μιλητής. Κύριε Τσούφη, έχετε το λόγο. Καλημέρα πάλι, ευχαριστώ πολύ Γιάννη. Το θέμα είναι σαρτάνες ή αλφαμέα ως πρώτη επιλογή και σε αυτή ας πούμε την αντιπαράθεση ας ξεκινήσουμε με ποια είναι τα σημεία ομοφωνίας. Δεν υπάρχει, όλοι συμφωνούμε για τη σπουδαιότητα του συστήματος ρενίνης, αγκιοδοσύνης, αλδοστερώνης στην καρδιαγγειακή προστασία. Όλοι συμφωνούμε ότι δεν μπορούμε να δώσουμε και τους δύο αυτούς αναστολής μαζί. Και από την άλλη μεριά, όλοι συμφωνούμε ότι αλφαμέα είναι η θεραπεία εκλογής για τις επιπλοκές της υπέρτασης, καρδιακή ανεπάρκεια μετά από έμφραγμα, αλλά αυτό δεν είναι αληθές για τις σαρτάνες τόσο. Από την άλλη μεριά, όλοι γνωρίζουμε ότι ανάμεσα στα φάρμακα τα οποία έχουν αποδειγμένα αυξήσει το προσδόκιμο επιβίωσης, σαφώς είναι η αναστολή του συστήματος ρενίνης, αγκιοτεσίνης, αλδοστερώνης. Και βασικά η ομιλία μου πολύ γρήγορα θα βασιστεί πού αλλού στην εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει ανάμεσα στα άλλα ο Κώστας Οδωμόπουλος. Έχει οι μεταναλύσεις του αποτέλεσαν τη βασική τροφή για τις νέες οδηγίες, κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρταση αλλά και τις Αμερικανικές. Και έτσι επομένως τη δική του δουλειά από τις συγκρίσεις που έχει κάνει ανάμεσα στις μελέτες που χρησιμοποίησαν αλφαμέα ή σαρτάνες έναντι πλασίμπο, είτε αλφαμέα ή σαρτάνες έναντι των άλλων μελετών, ή οι απευθείας συγκρίσεις που ξέρουμε μέσω των μελετών, δίνουν μια μορφής απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Εδώ φαίνονται όλες οι μελέτες που χρησιμοποιήθηκαν ACE inhibitors και ARBs έναντι του πλασίμπο και αν ήθελε κανείς να τα δει έτσι συγκεντρωτικά, βλέπει ότι έναντι του πλασίμπο πάντα αναφερόμενοι, τα αγκιακά εγκεφαλικά, η αλφαμέα τα πήγανε καλά, πήγανε καλά, ιδιαίτερα καλά στην προστασία από καρδιακή ανεπάρκεια. Να ξέρουμε όμως ότι παρά αυτά τα αναμφισβήτητα ωφέλη που έχουν τα φάρμακα, αν δει κανείς για τα σκληρά endpoint, θνητότητα όλων των αιτιών και καρδιαγγειακή θνητότητα, σε επίπεδο πρωτογενούς πρόληψης, δεν άλλαξαν την πρόγνωση και γι' αυτό, αν θέλετε, και οι οδηγίες τη λέμε ότι πρώτο στόχο στη θεραπεία του υπερτασικού ασθενούς είναι να μειώσει την πίεση. Από εκεί θα πάρει τα μεγάλα ωφέλη και ανεξάρτητα με ποιον τρόπο αυτό θα τα πετύχει. Αν πάμε σε επίπεδο δευτερογενούς όμως πρόληψης, βλέπετε πως αλλάζει η εικόνα. Οι αλφαμέα μειώνουν τον καρδιαγγειακό θάνατο και τη θνητότητα όλων των αιτιών. Αν πάλι μετά πάμε στις σαρτάνες έναντι του πλασίμπο, βλέπετε εδώ δεν έχουμε ένδειξη επίσης ότι μπορεί να έχουμε επίδραση στα σκληρά endpoint, καρδιαγγειακό θάνατο και θνητότητα όλων των αιτιών. Άρα επομένως, αν θέλουμε να δούμε σήμερα τι δεδομένα έχουμε από τις μελέτες και από τις μεταναλύσεις όσον αφορά την προστασία από το αγκιακό εγκεφαλικό και τα δύο τα φάρμακα και οι δύο εκπρόσωποι προστατεύουν. Το ίδιο όσον αφορά την καρδιακή ανεπάρκεια. Όσον αφορά όμως τον καρδιαγγειακό θάνατο έχουμε ενδείξεις περισσότερες αλλά όχι απόδειξη υπέρ των αλφαμέα. Δεν έχουμε για τους ARBs. Απ' την άλλη μεριά όμως η απουσία ενδείξεων, όπως έχει σημειώσει εκεί ο Κώστας χαρακτηριστικά, δεν σημαίνει evidence unbiased. Δεν σημαίνει ότι κάνουν το αντίθετο, αλλά αυτό είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Και από αυτόν τον πολύ ωραίο πίνακα φαίνονται συγκριτικά τι κάνουν οι διάφορες κατηγορίες αντιπερτασικών φαρμάκων και αν πάρουμε σαν αναφορά τους ARBs, βλέπουμε ότι οι ACE inhibitor τα πάνε ίσως λίγο χειρότερα στα αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια, πολύ καλύτερα στην καρδιαγγειακή νόσο και έχουν την ίδια επίδραση στα άλλα καρδιαγγειακά endpoint. Αλλά βεβαίως πολύ καλύτερες αποτελέσματα, πολύ καλύτερες αποδείξεις αν έχει κανείς, αν κάνει άμεση σύγκριση των αλφαμέα με των σαρτανών μέσα από το περιβάλλον των κατευθείαν hand to hand, όπως λέμε, σύγκριση του ενός εκπροσώπου με τον άλλον. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε αυτές τις τρεις μελέτες, με τη μεγαλύτερη από όλους την OnTarget μελέτη, τη γνωρίζουμε
πολύ καλά. Ήταν μια μελέτη κατωτερότητας. Αν η Τηλμεσαρτάνη θα ήταν κατώτερη από τη Ραμπιπρίλη, τον καταξιωμένο εκπρόσωπο των ΑΜΕΑ λόγω της μελέτης ΧΟΠ, όπου πραγματικά φάνηκε ότι δεν ήταν κατώτερη. Ίσως εδώ με μια περισσότερες να είχαμε εισαγωγές για καρδιακή ανεπάρκεια στην ομάδα της Τηλμεσαρτάνης. Και αυτό παρά το γεγονός ότι η πίεση πήγε χαμηλότερα με αυτή τη δόση της Τηλμεσαρτάνης έναντι με τη δόση της Ραμιπρίλης. Θυμίζω ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές με τη ΧΟΠ, ότι εκεί η Ραμιπρίλη χορηγήθηκε βράδυ, εδώ χορηγήθηκε το πρωί. Εν πάση περιπτώσει, διάφορες εξηγήσεις. Το τελικό αποτέλεσμα όμως είναι αυτό, ότι παρά τη μεγαλύτερη μείωση που είχε με τη Σαρτάνη στην πίεση, και ξέρουμε ότι η πίεση καθοδηγεί την έκβαση των καρδιακών επεισοδίων, αυτό δεν μεταφράστηκε σε μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Το συμπέρασμα ήταν ότι δεν απεικδίχθηκε από την άλλη μεριά όμως να είναι κατώτερη της Ραμιπρίλης. Όσον αφορά στους διαβητικούς, μη διαβητικούς, η ΑΜΕΑ φαίνεται ότι είτε είναι διαβητικός ο ασθενής είτε μη διαβητικός, ότι έχει το ίδιο εξαιρετικά καλό αποτέλεσμα. Ενώ όσον αφορά στις σαρτάνες, δεν φάνηκε να έχουμε περισσότερο διαφορά στους διαβητικούς ασθενείς. Άρα, επομένως, ανακεφαλαιώνοντας, φαίνεται ότι αν μιλάμε για δευτερογενή πρόληψη, εκεί οι ΑΜΕΑ να έχουν μία επιρροχή. Αν μιλάμε για πρόληψη των αγκιακών εγκεφαλικών επεισοδίων, οι σαρτάνες έχουν μία επιλογή. Τώρα εδώ είναι και τα στατιστικά τερτύπια, πώς θα πάρεις μαζί τα διάφορα endpoint. Και αν πάρεις αγκιακά εγκεφαλικά και καρδιακή ανεπάρκεια πρόληψη, μπορείς να χρησιμοποιείς είτε τον ένα είτε τον άλλον εκπρόσωπο. Το ερώτημα είναι ότι το σύστημα Ρενής Αγκετοσύνης Αλδοστερώνης θα συνεχίσει να μας απασχολεί. Τόσο καιρό είχαμε μάθει να τον μπλοκάρουμε. Τώρα ίσως θα ζήσουμε την εποχή σε αυτό το πολύ complicated slides. Απλώς ήθελα να δείξω ότι πιθανότητα οι ενεργοποιητές του μεταδρευτικού ενζήμου τύπου 2 που οδηγούν στην περισσότερη αγκιοτασίνη 1-7 και η ενεργοποίηση αυτού του mass receptor μπορεί να δώσει καλύτερα αποτελέσματα. Θα το δούμε στο μέλλον αν έχουμε κάτι από αυτή την κατεύθυνση και ποιος είναι ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός που ενδεχόμενα να έχει μια μεγαλύτερη καρδιοπροστασία, ενδεχόμενα τονίζω σε επίπεδο δευτερογενούς πρόληψης. Δεν είναι άλλο από αυτό που είπε νωρίτερα ο προφέσορ Καμίτση, ότι εδώ η βραδικινίνη μπορεί να κάνει τη διαφορά. Απ' την άλλη μεριά, οι σαρτάνες έχουν, ας πούμε, το πλεονέκτημα της καλύτερης ανεκτικότητας, της μεγαλύτερης adherence στη φαρμακευτική αγωγή, καθότι δεν έχουν και το ποσοστό αυτό του βήχα, στο βαθμό που αυτό μπορεί να επηρεάσει τη θεραπευτική μας επιλογή. Άρα, αν πάει κανείς στις κατευθυντήριες οδηγίες, όσον αφορά την καρδιακή ανεπάρκεια, σαφέστατα η ΑΜΕΑ είναι τα φάρμακα πρώτης εκλογής και μόνο όταν αυτή δεν τα ανέχει το ασθενής να πάμε στις σαρτάνες. Αν πάμε όμως στην θεραπεία της υπέρτασης, αυτές είναι οι τελευταίες οδηγίες που λέμε ότι τόσο η ΑΜΕΑ όσο και η RBS είναι φάρμακα που μειώνουν την πίεση, το ίδιο αποτελεσματικά, και άρα επομένως και έχουν δείξει την καρδιοπροστασία τους και έτσι ενδείκνεται για να αποτελέσουν τη βάση, και αυτό ήθελα να δείξω, της αντιπερτασιστικής θεραπευτικής στρατηγικής, γιατί πλέον το δίλημα που έβαλε ο Κώστας με οι σαρτάνες είναι λίγο πλασματικό, γιατί στην ουσία θα μπορούσε να το επεκτείνει κανείς ποια ουσία από τις δυο θα οικοδομήσει το συνδυασμό, αφού το combination therapy ενδείκνεται πλέον για όλους τους ασθενείς. Οι στρατηγικές που είχαμε μέχρι τώρα στη θεραπεία της υπέρτασης, μονοθεραπεία, αυξάνουμε τη δόση, δεν μας κάνει τη μία κατηγορία, πάμε στην άλλη κατηγορία, κούρασε και τους ασθενείς, κούρασε και τους γιατρούς, δεν ρύθμισε την πίεση στο τέλος της ημέρας. Γι' αυτό και πλέον η στρατηγική μας είναι ένα χάπι από την αρχή. Single pill combination, dual combination, με ΑΜΕΑ ή σαρτάνες, μαζί με ανταγωνιστές ασβεστίου ή διουρητικά. Αυτό είναι το σχήμα. Και μάλιστα, αν αυτό δεν δράσει, μετά να πάμε κατευθείαν στον τριπλό συνδυασμό, αφήνοντας μονοθεραπεία, είτε με ΑΜΕΑ, είτε με σαρτάνες, είτε με οτιδήποτε άλλο θέλετε εσείς, συμπεριλαμβάνοντας το β' αναστολέ, αν υπάρχουν ειδικές ενδείξεις, για τη σταδίου 1 υπέρταση χαμηλού καρδιαγκιακού κινδύνου ή τους πολύ ηλικιωμένους ασθενείς. Φαίνεται ότι με τα υπάρχοντα μέσα σήμερα, η μόνη ρεαλιστική προσέγγιση για να μειώσουμε τα ποσοστά της αρρύθμισης υπέρταση να πάμε μέσα στη συνδυασμένη θεραπεία. Το ίδιο λένε και οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, μόνο που αυτοί δεν παίρνουν τόσο θέση υπέρ του fixed combination, αλλά λένε δώστε συνδυασμό είτε έναν είτε δύο. Πολλοί λόγοι γιατί πάμε με RAS blocker έναντι με ανταγωνιστές ασβεστίου ή διουρητικό, τους ξέρετε πολύ καλά και από πλευράς αποτελεσματικότητας και από πλευράς ασφάλειας.
τα φάρμακα του άξονα χωρίς διαφοροποίηση για επίπεδο πρωτογενούς πρόληψης, πάντα μιλώ στον υπερτασικό ασθενή, δεν υπάρχει διαφορά αν θα δώσεις ΜΕΑ ή αν θα δώσεις σαρτάνι. Ζούμε στην εποχή τη μεταβατική, αλλάζουν τα δεδομένα, θα έχουμε big data, πολλούς sensors, πολλές εφαρμογές για να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε καλύτερα την αρτηριακή πίεση και βαδίζοντας προς την ιατρική την προσωποποιημένη. Δεν ξέρω πότε θα φτάσουμε, σίγουρα θα βοηθήσουμε να ρυθμίσουμε την πίεση καλύτερα. Μέχρι τότε θα χρησιμοποιήσουμε τα υπάρχοντα μέσα και αυτή είναι μια προσπάθεια από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης. Σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω. Σε συνεργασία με τις 35 national εταιρείες, με τα Excellence Center, τρέχουμε αυτή τη μελέτη για να δούμε ποιος είναι ο έλεγχος της αρτηριακής πίεσης σε όλα τα κέντρα και με πολύ μεγάλο καμάρι παρουσιάζονται όλα τα κέντρα αριστείας, τα ελληνικά, συμμετέχουν σε αυτό το project. Και θα ήθελα να σημειώσετε στην ατζέντα σας κλείνοντας ότι το 2022 θα γίνει το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Υπέρτασης στην Αθήνα, θα γίνει στο Μιλάνο μεθαύριο τον Ιούνιο και είσαστε όλοι προσκεκλημένοι. Και αν σας πέφτει μακριά το Μιλάνο, ελάτε στην Αθήνα 29 με 30 που θα έχουμε ένα δορυφορικό της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης. Θα έχουμε το Summer School και μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης ένας ικανός αριθμός που μπορεί να είναι περισσότεροι από δύο, εν πάση περιπτώσει θα έρθουν να το παρακολουθήσουν. Και βεβαίως για κάποιους νεαρούς συναδέλφους που ενδιαφέρονται, τρέχει ήδη στην Αθήνα ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα υπέρτασης. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ για την θαυμάσια και στο χρόνο παρουσίαση του διλήμματος. Οι δύο σχολιαστές, νομίζω ότι οι δύο είναι παρόντες, κύριος Πιταράς, κύριος Τσινόπουλος. Και όσο μπορείς ως πιο ισορροπημένοι, βέβαια στηριζόμενοι πάνω και αυτές τις μεταναλύσεις, όλοι ξέρουμε ότι μια μετανάλυση είναι περίπου όπως μια μπουγιαμπέσα. Αν βάλουμε 10 κιλά ψάρια και ένα χαλασμένο ψάρι, μπορεί να χαλάσει όλη τη σούπα. Μεγάλη σημασία ποιος είναι ο ψαράς. Αντίθετα. Και επίσης ένα μέτριο κρασί, αν βάλουμε ένα πολύ καλό πόρτο, μπορεί να το μεταμορφώσει και να το κάνει ικανοποιητικό. Σίγουρα όλες αυτές οι μελέτες μαζεύτηκαν, όμως στήθος με στήθος εντός εισαγωγικών μελέτη είναι on target και αυτή νομίζω πρέπει να είναι η σημαία που πρέπει να μας κάνει να αξιολογούμε το καταροχτύπημα αυτών των δύο ομάδων, των ACHIBITORS και των ARBs, όπου εκεί στην ουσία δεν έδειξε ουσιαστική διαφορά, τα κεφαλικά κάπως καλύτερα στη ελμισαρτάνη, όμως μην ξεχνάμε ότι τα φάρμακα δουλεύουν σε αυτούς που τα παίρνουν. Άρα και η συμμόρφωση πρέπει να λειτουργήσει στο μυαλό μας. Το ποστό του βήχα για τους ACHIBITORS είναι αρκετά σεβαστό και φτάνει και μέχρι και 15% σε κάποιες αναφορές ή σε επιλεγμένες γυναίκες, υπαχύσαρκες κλπ. Και βέβαια, μια και μιλάμε τώρα για μεταναλύσεις, καλό είναι να βάλουμε και υπόψη και τη μετανάλυση αυτή των ACE inhibitors όσον αφορά το μονοπάτι της βραδικινίνης και τις κακοήθειες του πνεύμονα, που και αυτό πρέπει να το βάλουμε γιατί είναι και έδωσο εξαρτώμενο και χρόνο εξαρτώμενο, δηλαδή πόσα χρόνια παίρνει κάποιος τον ACE inhibitor. Μπορούμε να το βάλουμε και αυτό στην εξίσωση εντός εισαγωγικών της θεραπείας υπέρτασης, γιατί όλες τις πληροφορίες πρέπει να τις έχουμε στο μυαλό μας. Σίγουρα, όπως λες, ό,τι αποδεικνύει, όποιο φάρμακο αποδεικνύει να κάνει κάτι, το πιστώνεται κιόλας. Έχουμε ένα προβάδισμα σχετικό των ACE inhibitors. Όμως και η ARB, σαν την άποψη της ευκολίας χορήγησης και του πιο φιλικού προφίλ, είναι ευπρόσδεκτη θεραπεία. Και με το ερωτηματικό αυτό που είπαμε όσον αφορά τη μετανάλυση με τις κακοήθειες. Ευχαριστώ πολύ. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, ένα πολύ βραχύ σχόλιο. Συμφωνώ με όλα όσα είπε ο Ανδρέας. Να πω γενικότερα ένα μήνυμα. Τον τελευταίο καιρό βομβαρδιζόμαστε. Τα θιαζιδικά διαιρετικά κάνουν καρκίνο του δέρματος, μη μελανοτέτια. Οι σαρτάνες κάνουν τούτο λόγω αυτής της συγκεκριμένου τετραζολικού διδακτυλίου, μια παρέμβαση εκεί στο χημικό τους μόριο. Η ΑΜΕΑ ενδεχόμενα για κίνδυνο CA πνεύμονα. Παλαιότερα είχαμε τους ανταγωνιστές ασβεστίου. Η γενική επίσημη άποψη, και αυτό είναι της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης. Αυτή τη στιγμή τα υπάρχοντα δεδομένα δεν είναι καθόλου επαρκή για να αλλάξουν τη θεραπευτική μας στρατηγική. Κανένας λόγος βασιζόμενος σε τέτοια observational data να αλλάξουμε τη θεραπευτική μας στρατηγική. Δεν μπορούμε να. Απ' την άλλη μεριά, έχουμε ακλόνητα δεδομένα ότι η αντιπερτασική αγωγή, με όποιον τρόπο την επιχειρούμε, οδηγεί σε μείωση και της καρδιακής θνητότητας και της ολικής θνητότητας. Άρα, ως γιατροί, τα έχουμε υπόψη μας, αλλά δεν υπάρχει λόγος αλλαγής της θεραπευτικής μας στρατηγικής.
Ο κύριος Τσινόπλος, νομίζω ότι αυτή η παρατήρηση και από τα πιο επίσημα χείλη είναι πολύ σημαντικό να γίνει, διότι το διαδίκτυο και η παραπληροφόρηση άσχετων και μη επιστημονικών οδών που πείθουν τους ασθενείς δημιουργούν προβλήματα κακής ρύθμισης που είναι πολύ μεγαλύτερα, όπως ακριβώς αυτό που είπε, που είναι ο κίνδυνος του θανάτου από τα καρδιαγγειακά συμβάματα. Κύριε Τσινόπλε. Καλημέρα κύριε καθηγητά, συγχαρητήρια για την θαυμάσια ομιλία. Εγώ μόνο μια πρακτική έτσι σκέψη είχα να κάνω, ούτε παρατήρηση ούτε σχόλιο. Ήταν πολύ βοηθητικό η παρατήρηση για την ισοτιμία στο θέμα της πρωτογενούς πρόληψης, γιατί ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών είναι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν πολλούς παράγοντες κινδύνου και σκεφτόμαστε συχνά με τι να ξεκινήσουμε. Έχουν την αίσθηση της ισοδυναμίας όπως προκύπτει, είναι μια μεγάλη βοήθεια. Ιδίως αν σκεφτούμε τις σαρτάνες με τον καλύτερο προφίλ αντενδείξεων και πλοκών, βήχα ή αγκιοίδημα. Συν δεν ξέρω αν έχει σημασία. Έχω την αίσθηση ότι η πληθώρα συνδυασμών έτοιμων ίσως μας δίνει καλύτερα εναλλακτικές στα επόμενα βήματα. Όταν θα τυπλοποιήσουμε τον ασθενή και θα τον δούμε σε επόμενες επισκέψεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση, ο συνάδελφος. Δεν υπάρχει session που ο κύριος Χασάπης να μην διατυπώσει ερώτηση, οπότε θα ήμουν περίεργος αν δεν συνέβαινε, Δημήτρη. Όπως είπατε πολύ σωστά με τον Αντρέα, ότι ο target μας έχει μεγαλώσει στη συγκρίση των δύο. Μια παρατήρηση θα κάνω. Εμένα στο μυαλό μου ήταν ότι η ραμιπρίλη στα 10 μιλιγκράμμ έκανε τη διαφορά. Και εδώ στην Ελλάδα πέστε μου αν κανένας δίνει ραμιπρίλη σε 10 μιλιγκράμμ. Ενώ αντίθετα, η τελμισαρτάνη στα 80 μιλιγκράμμ, που τη δίνουμε όλοι, έκανε πραγματικά εισάξια αποτελέσματα. Άρα αναρωτηθείτε κι εσείς ότι πολλές φορές, όπως είπατε, το φάρμακο που είναι φιλικά και στο γιατρό και στον ασθενή, ίσως στην πράξη υπερέχει. Δηλαδή, εγώ προσωπικά δεν έχω δώσει σε κανέναν ραμιπρίλη των 10 μιλιγκράμμ και ντρέπομαι για να πιάσω τα καλά αποτελέσματα στον target. Την τελμισαρτάνη την έδινα στα 80 μιλιγκράμμ από την πρώτη φορά. Αυτό θέλω απλώς να μας προβληματίσει όλους. Είναι σωστό αυτό που λέει ο Δημήτρης. Η γενική σύσταση είναι ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε εκείνη τη δοσολογία βάσει της οποίας προέκυψαν από τις μελέτες τα αντίστοιχα ευρήματα. Γιατί σίγουρα η δοσολογία παίζει το ρόλο. Ίσως βέβαια όσον αφορά τη ρύθμιση της πιέσεως μεταξύ των στους ΑΜΕ και τις σαρτάνες, να μην έχει να υπάρχει ένα πλατό πέρα από ένα ορισμένο σημείο πόσο θα κερδίσεις διπλασιάζοντας τη δόση, ενώ ας πούμε δεν ισχύει αυτό στους ανταγωνιστές ασβεστίου. Ξέρουμε όλοι ότι άλλη είναι η μείωση της πιέσεως να μπλοδιπίνει στα 5 από τα 10. Δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά μεταξύ 5 και 10 από τις ραμιπρίλης ή της τελμισαρτάνης, αλλά στην ουσία της παρατήρησεώς σου συμφωνώ απόλυτα. Αυτό έχει την εξήγησή του, γιατί στην αρχή όλοι οι Έλληνες γενικώς χρησιμοποιούμε μικρότερες δοσολογίες από όσους χρησιμοποιούν. Υπάρχουν τα υπέρ και τα κατά, αλλά αν μιλάει κανείς για καρδιοαγκιοπροστασία και πιστεύω ότι υπάρχουν και όποιες πλειοτροπικές δράσεις των φαρμάκων που αναστέλνουν το σύστημα πέρα από τη ρύθμιση της αρτηριακής πιέσεως, θα πρέπει να πηγαίνουμε by the book να χρησιμοποιούμε τη δοσολογία αυτή που έδειξαν οι μελέτες, λαμβάνοντας υπόψη όμως και την ανεκτικότητα από πλευράς ασθενούς μας. Ωραία, να ευχαριστήσουμε τον καθηγητή κύριο.